Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα αρχή από τον ελληνικό. Να μην έχουμε τον πληθυντικό. Νομίζω ότι εφόσον είμαστε και κοντά στη ηλικία, όπως είπες, να γίνει η κουβέντα έτσι πιο βαρύστηκε με τον ελληνικό που επιβάλλεται, νομίζω. Εγώ, με μεγάλη μου χαρά, Αλεξανδρέ, έχουμε διαφορά ακριβώς, κάτσε να σου πω, εσείς, έχουμε ακριβώς 32 μέρες διαφορά, αλλά δεν σου λέω ποιος είναι πιο μεγάλος. Όχι, θα το πω, εσύ είσαι πιο μεγάλος από μένα 32 μέρες, να ξέρεις. Άμα δεν ήμουν δεν το λέγεις, οπότε γι' αυτό σου λέω, επειδή είμαι πιο μικρός, άρα θα το πω στον αέρα. Αλέξανδρος Νικολαίδης, ένας αθλητής ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πολλάκις, και συγγνώμη για την λέξη αδόκιμη, αλλά ευχαριστώ πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει 4 φορές, έχει συμμετάσχει 4 φορές σε Ολυμπιακούς αγώνες, έχει πάρει στους 2 από αυτούς 2 αργυρά μετάλλια. Ένας άνθρωπος ο οποίος στην πρώτη του Ολυμπιάδα έφυγε δυστυχώς με ένα ατυχές συμβάν. Αλλά πριν πάμε στους Ολυμπιακούς, θα θέλαμε λίγο να μας πεις πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό το ταξίδι, πώς η ενασχόλησή σου με το Taekwondo. Ξεκίνησε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας μου ήταν πρωταθλητής του αθλήματος, οπότε όταν γεννήθηκα δεν είχα πάρα πολλές επιλογές. Με πήρε από το χέρι στην ουσία, με έβαλε μέσα σε ένα γυμναστήριο. Οι πρώτες φωτογραφίες που έχω σαν παιδί είναι όλες μέσα σε ένα γυμναστήριο. Την πρώτη φορά που περπάτησα, την πρώτη φορά που μίλησα, η πρώτη μου προπόνηση. Από όλη μου ζωή, δηλαδή από τότε που γεννήθηκα στην ουσία για τον πατέρα μου, ήταν προδιαγεγραμμένο το πόσο θα ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Με την επιτυχία βέβαια προδιαγεγραμμένο δεν είναι τίποτα. Αλλά ευτυχώς με την πίεση, την πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τη μεριά του πατέρα μου που μου έδωσε τις βάσεις για να γίνω ένας αθλητής αυτού του επίπεδου, κατάφερα και αυτό που ήταν όνειρο του πατέρα μου να το κάνω και δικό μου όνειρο, να το αγάπησε δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και όσο περνούσε καιρός και γινόμουν καλύτερος, το αγαπούσα ακόμα περισσότερο και μετά τις πρώτες επιτυχίες που γλυκαίνεσαι λίγο κιόλας, νομίζω ότι εκεί περίπου στην ηλικία των 14-15 ετών το είχα πάρει απόφαση ότι θα ασχοληθώ αποκλειστικά στη ζωή μου, θα είμαι αθλητής, επαγγελματίας δεν μπορεί να πεις γιατί σε αυτά τα αθλήματα όποιος γνωρίζει επαγγελματικός αθλητής δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν είναι πρόβλημα. Ναι, ναι. Για να δεν γνωριζόμαστε, για να ξέρει και ο κόσμος ότι κάναμε μια κουβεντούλα, μια πρώτη επαφή πριν κλείσουμε το ραντεβού. Θα ήθελα να πω, όπως το είπα και πριν και στον κόσμο, ότι με έχει εντυπωσιάσει. Κοιτάξτε να δεις, για να τα θέσω σωστά. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος στα δικά μου τα μάτια, ωραία, σε έχω πάρα πολύ ψηλά. Σαν αθλητή και σαν άνθρωπο, σαν ήθος. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί και πέρα με εντυπωσίασε πάρα πολύ το πόσο απλά και το πώς μιλάς σε έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζεις και δεν έχεις και κάποιο και όφελος και κέρδος, και αυτό με έκανε ακόμα πιο πολύ να ανέβει στα δικά μου τα μάτια. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Ξεκινάς, να είσαι καλά κι εσύ. Ξεκινάς λοιπόν. Θεωρώ όμως ότι πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Το ότι έχουμε πετύχει κάποιοι κάτι στη ζωή μας, αυτό δεν μας δίνει ούτε το δικαίωμα, ούτε το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φερόμαστε διαφορετικά σε όλους τους ανθρώπους. Αν με επιτυχία σου την διαχειριστείς έτσι, τότε γίνεται προσωπικό βάρος. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ για τα λόγια που μου λες, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον εκτιμάται από τον κόσμο, από οποιοδήποτε, ναι, ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους ανθρώπους. Ξέρεις, για να κλείσουμε και την παρένθεση, για να πάμε στα πιο σημαντικά, σε αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, επειδή η προσπάθειά μου κάθε Σάββατο είναι να βγάζω ανθρώπους από αθλήματα τα οποία δεν έχουν, δυστυχώς δεν έχουν την πρέπουσα δημοσιότητα. Έχω αντιληφθεί ότι όσο πιο ψηλά έρχομαι σε επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα, είναι πολύ πιο απλή, και αντίθετα βλέπω ανθρώπους που αρνούνται να έχουν, μπορεί να μην έχουν πετύχει αυτά που έχει πετύχει, ας πούμε, ο Αλέξανδρος, ο Νικολαίδης, ο Κωνσταντίνος Τριγκόνης, η Καρπαθάκη, οποιοδήποτε άλλος, να έχουν λίγο μια αρνητική στάση, και γι' αυτό σου λέω ότι με εντυπωσιάζει και βγάζει συμπεράσματα σημαντικά για το τι, για με ποιον έχεις απέναντί σου. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, να πάμε στα πιο σημαντικά, για αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Άρα εσύ περίπου σε τι ηλικία, Αλεξάνδρε, μπήκες σε γυμναστήριο και ξεκίνησες προπονήσεις? Εγώ ξεκίνησα, η πρώτη μου φωτογραφία με το Olympic Taekwondo είναι στα 3 μου χρόνια. Περπατούσες τότε, δεν μιλούσες? Ήταν το πρώτο μαθήματα που έκανα, βέβαια.
Περπατούσα, μα δεν περπατούσα έτσι. Ναι, έχει χιούμορ, χιούμορ κάνω. Ναι, ναι, χιούμορ κάνω. Ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, ήταν 3 ετών. Βέβαια, το γνωρίζουν και όσοι είναι γονείς και πηγαίνουν τα παιδιά τους σε διάφορα αθλήματα. Σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν καταλαβαίνει στην ουσία τι κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να μάθει ένα άθλημα σε αυτή την ηλικία. Αυτό που μαθαίνει είναι να μπαίνει σε μια τάξη, να μπαίνει σε μια γραμμή, να ακούει έναν κύριο ή μια κυρία ανάλογα ποιος είναι, αν είναι δάσκαλος ή δασκάλα ή προπονητής ή προπονήτρια ανάλογα το άθλημα, όπου τον βλέπει πρώτη φορά στη ζωή του και ξαφνικά μαθαίνει ότι πρέπει να πειθαρχήσει σε αυτόν τον άνθρωπο όπως πειθαρχήσει στους γονείς του. Αυτό είναι κάτι νέο για τα παιδιά που ασχολούνται σε αυτή την ηλικία. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν. Έτσι κι εγώ, ναι μεν, είχα τον πατέρα μου που ήταν προπονητής μου, αλλά παρόλα αυτά, σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία των 3 ετών, είχα να μάθω ότι θα πρέπει με τα άλλα τα παιδιά που είναι γύρω μου και έχουμε ελεύθερο χώρο για να τρέξουμε και να παίξουμε. Θα πρέπει να μην το κάνω τώρα, ότι υπάρχουν κανόνες, θα πρέπει να ακούσω τι μου λέει ο πατέρας μου αυτή την ώρα που κάνω προπόνηση, θα πρέπει να κάνω, να παίξω αυτό το παιχνίδι με αυτά τα παιδιά την ώρα που μου λέει ο δάσκαλος και να σταματήσω την ώρα που μου λέει ο δάσκαλος. Είναι πράγματα που κάθε ηλικία έχει να μάθει, κάθε παιδί μάλλον σε κάθε ηλικία έχει να μάθει κάτι διαφορετικό. Σε όλα τα αθλήματα λοιπόν, αυτή η ηλικία των 3, 4, 5, μέχρι 5, 5,5, 6 το πολύ χρόνια ανάλογα και το παιδί το οποίο έχουμε μπροστά μας, αναλώνεις περισσότερο χρόνο για να μάθεις τα βασικά της κοινωνικής αναστροφής, αλλά και τα βασικά του αθλήματος σε έναν τρόπο παιχνιδιού. Αλεξάνδρε, όντας πατέρας και εσύ τώρα πλέον μετά από αυτά που έχεις περάσει και ξεκινώντας σε τόσο πολύ μικρή ηλικία, θεωρείς ότι είναι καλές ηλικίες αυτές για να ξεκινήσει ένα παιδί για να διαμορφωθεί και σωστά ο χαρακτήρας του, η προσωπικότητά του και να κοινωνικοποιηθεί πιο εύκολα? Ναι, σίγουρα, για όλα τα κομμάτια που ανέφερες, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν σωστές προσδοκίες από τους γονείς και σωστή μεθοδολογία και από τον δάσκαλο. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό από σένα. Τι εννοείς? Ναι. Όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε έχουμε περάσει μέσα από συλλόγους, είτε ατομικά είτε ομαδικά αθλήματα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μεγάλο πρόβλημα για το πώς βλέπουν τα ίδια τα παιδιά την ασχόλησή τους με τον αθλητισμό είναι και το κλίμα στο σπίτι, το κλίμα με τους γονείς. Πολλές φορές οι γονείς, από την αγάπη τους και από το πάθος τους για να δουν τα παιδιά τους να πετυχαίνουν, τα αναγκάζουν να δουν αυτό με το πώς ασχολούνται με ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Αντί να τα κάνουν να χαίρονται κάθε μέρα που πηγαίνουν, αναπτύσσουν κάποια κομμάτια ανταγωνιστικά, τα οποία σε αυτή την ηλικία δεν πρέπει να υπάρχουν. Αναγκάζουν τα παιδάκια να, αντί να χαίρονται με τη συμμετοχή, να πιέζονται, να θέλουν να είναι καλύτεροι, ακριβώς, να θέλουν να είναι καλύτερα από τα άλλα τα παιδιά που είναι μαζί τους συναθλητές εκείνη την ώρα, γιατί δεν είναι αντίπαλοι. Τους κάνουν δηλαδή να τους δουν με ένα μάτι κάπως σαν αντιπάλους. Και σίγουρα η γνωστή η λαϊκή παροιμία που λέει, όποιο δάσκαλο καθίσει τέτοια γράμματα θα μάθει, όσο σημαντικό είναι αυτό που προανέφερα, τόσο σημαντικό είναι να υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος να γνωρίζει τα βασικά της κοινωνικοποίησης κάθε ηλικίας, να γνωρίζει πώς να βάλει το κάθε παιδί σε μια αναζήτηση, το πώς θα καταφέρει κάτι για να νιώθει ότι το κατάφερε και να έχει την ευτυχία ότι το κατάφερε και να αναζητήσει το επόμενο βήμα. Είναι ένα παιχνίδι σε αυτές τις ηλικίες που όσο καλύτερα ξέρει να το παίζει ένα δάσκαλος, τόσο πιο πολύ τραβάει το ενδιαφέρον του παιδιού τόσο για να πολύ ασχοληθεί με το εκάστοτε άθλημα. Και κερδίζει το παιδί τόσο πιο πολύ και το φέρνει κοντά του. Και κοντά στο άθλημα. Ακριβώς. Για το κέρδος του παιδιού είναι όλα αυτά και για το αθλούμενο. Ναι. Για το κέρδος. Το άθλημα θα κερδίσει εάν αυτοί που ασχολούνται με αυτό αγαπάνε και θέλουν να εξελιχθούν. Για να κάνεις ένα παιδί να αγαπάει το άθλημα και να θέλει να εξελιχθεί, θα πρέπει να περάσει από μια σωστή διαχείριση σε αυτή τη μικρή την παιδική ηλικία, ώστε το παιδάκι να διαπευθεί πραγματικά και όχι να δούμε αυτό που θα δούμε σε πολλές οικογένειες. Ξέρω ότι όσοι ακούνε τώρα, αυτό δεν έχει εφαρμογή μόνο στο τέκβοντο. Πολλοί γονείς πηγαίνουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, μπορεί να το πηγαίνουν στο μπάσκετ. Τα παιδιά θα πρέπει κάθε φορά που θα ντύνονται για να πάνε για προπονήσεις να θέλουν να πάνε.
εάν δεν θέλουν να πάνε, κάτι πηγαίνει στραβά. Και δεν το λέω στραβά ότι έχει ευθύνες αναγκαστικά, είτε ο δάσκαλος, ο προπονητής δηλαδή, είτε ο γονέας. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε προσωπικές σχέσεις με άλλα παιδιά, μπορεί να υπάρχει, αλλά για να φτάσει σε σημείο το παιδί να αγαπάει το άθλημα ή να μεγαλώσει μετά, να το έχει αγαπήσει mm-hmm. και να το έχει κάνει κομμάτι της ζωής του, θα πρέπει σταδιακά να προχωρήσει, να ξεκινήσει από την μηδενική επαφή που είχε, τα πρώτα βήματα να είναι τέτοια, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να το αγαπήσει και να το κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αλέξανδρε, ξεκίνησες λοιπόν από μια ηλικία τριών, από την τρυφερή που λέμε ηλικία των τριών ετών, να ασχολείσαι με το Taekwondo. Οι πρώτοι σου αγώνες, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι έρχονται σε ηλικία 11 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήταν και το όριο τότε, τότε δεν υπήρχε δυνατότητα αυτά τα μήνυ παιδοφύλματα που γίνονται τώρα για μικρές ηλικίες, που είναι καλά γιατί τα παιδιά μαθαίνουν και απενεχοποιούν λίγο τη διαδικασία του αγώνα και δεν φοβούνται, δεν έχουν άγχος. Τότε ήταν το όριο 11 ετών. Πριν από 11 ετών δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Ναι, σωστά. Είναι ένα άθλημα το οποίο σε εκείνη την ηλικία το βλέπεις σαν αθλητής, σαν πρωταθλητής. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις γιατί το γουστάρεις, γιατί έχω διαβάσει συνεντεύξεις σου πιο παλιές. Σε έχω ψάξει πολύ, σε γνωρίζω χωρίς να το ξέρεις. Χωρίς να το ξέρεις, σε γνωρίζω. Και θα ήθελα να το ακούσει αυτό ο κόσμος, ότι με την καλή έννοια σε έχω ψάξει, εντάξει, μην παρεξηγηθούμε. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση ότι μετά από ήττες, από ήττα έτσι σου γύρισε μέσα σου και το κλικ και το είπες ότι εγώ αυτό το πράγμα επειδή δεν θέλω να χάνω, θέλω να το κάνω πιο σοβαρά. Ναι, κοίταξε, δεν είχα, επειδή ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε αγωνές, δεν είχα νιώσει ξανά την ήττα, ποιο είναι το συνέστημα της ήττας, ναι. Ακριβώς, ναι, δεν ήξερα πώς είναι το να χάνεις και επειδή σε εκείνους αγώνες έχασα, mm-hmm. Όπως όλα τα παιδάκια, κανένα παιδί δεν θέλει να χάνει. Ναι. Απλά εγώ ίσως να το πήρα λίγο πιο σοβαρά από ότι θα το έπαιρνα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας μου και αποφάσισα ότι... Τότε δεν ήξερα βέβαια σε τι επίπεδο θα το ακολουθήσω, δεν υπήρχε καν το επίπεδο το οποίο το ακολούθησε το άθλημα. Δηλαδή όταν ήμουν 11 ετών το Taekwondo δεν ήταν καν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα τότε. Αλλά παρόλα αυτά είπα ότι για όσο καιρό θα συνεχίσω να το κάνω, αυτό το πράγμα που κάνω, εγώ δεν θέλω να ξαναχάσω και δεν μου άρεσε καθόλου το πώς ένιωσα τώρα που έχασα. Γι' αυτό και άρχισε και να προσπαθώ περισσότερο. Άρχισε να με πιέζει περισσότερο και ο πατέρας μου, mm-hmm. η αλήθεια είναι. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, σίγουρα, γιατί δεν είναι μια φορά εύκολο να σε πιέζει ο προπονητής όταν είσαι μεγαλύτερος. Όταν είσαι και 10, 11, 12 ετών, είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί συγχαίονται και οι ρόλοι στο σπίτι ανάμεσα στον πατέρα, τον προπονητή, τον γιο, τον αθλητή κτλ. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι εκείνο το διάστημα και οι βάσεις που μου έδωσε στο διάστημα που προσολάβησα από 11, 12 ετών, αλλά και μικρότερος, μέχρι και τα 16 μου χρόνια που έκανα το πρώτο μου μεγάλο μπαμ σε διεθνείς διοργανώσεις, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό και κομβικό για την συνέχεια της αθλητικής μου καριέρας. Και έρχεται λοιπόν εκείνο το μπαμ στα 16 σου 17, είναι μια από τις πρώτες σου επιτυχίες. Θυμάσαι τι είχες κερδίσει τότε? Ναι, η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία ήταν το πανευρωπαϊκό, ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων που έγινε στο Ζάγκρεμ της Κροατίας. Θυμάμαι ότι οι στολές της εθνικής ομάδας που είχαμε τότε ήταν, όχι, οι φόρμες της εθνικής ομάδας ήταν φόρμες Μπαρτσελώνα, δεν είχαμε καν φόρμες της εθνικής ομάδας. Αλήθεια λες? Και ήταν φόρμες Μπαρτσελώνα, μας τις έδωσαν το βράδυ πριν πετάξουμε για να πάμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο της πλατείας Ομονίας που μέναμε τότε η Εθνική Ομάδα των Εφήβων, και μας έδωσαν στο χέρι κιόλας μια κλωστή βελόνα και από ένα εθνόσημο στον καθένα για να το γράψουμε στην φόρμα επάνω. Πάνω από το σήμα της Μπαρτσελώνα. Αυτό τώρα... Ναι. Ωραίο αυτό. Φαίνεται και από ποια χώρα είμαστε. Ναι. Αυτό είναι, ας πούμε, κάτι που θυμόμαστε όλα τα παιδιά που συμμετείχαμε, γιατί έχουμε κρατήσει σχέσεις βέβαια με εκείνη την ομάδα. Και σας... Θυμόμαστε όλοι και γελάμε πάρα πολύ. Και σας δώσανε από ένα σήμα και μια κλωστική βελόνα για να το γράψετε μόνοι σας.
Ναι, γράψα μόνιμα. Και Αλεξάνδρε, τώρα, επειδή όπως έχεις καταλάβει, είμαστε λίγο χαλαρά και μας αρέσει να γνωρίζουμε την προσωπικότητα, και εκείνη τη στιγμή λέει ξεκίνησε η πορεία σου στην κοπτοραπτική. Ναι, ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτό. Αλλά ήταν η πρώτη μου επιτυχία και ήταν και πολύ καλή φουρνιά γενικά εκείνη όλη που συμμετείχαμε στην εθνική ομάδα, όπου πήρα το χρυσό μετάλλιο σε εκείνο το πανευρωπαϊκό. Είχαμε και άλλα παιδιά τα οποία πήραν μετάλλια, και ο Γιάννης ο Μαμέκας και η αδερφή του και ο Πέτρος Ζωντάτσης. Τώρα παιδιά που σου λέω τώρα, αυτά συνέβησαν στην ηλικία των 16 ετών, αλλά γύρω στο 96, είναι τόσο 96, δυνατές 96 ήταν αυτά, ναι. Ήταν τόσο δυνατές οι μνήμες τότε που όλα τα παιδιά που ήμασταν πρώτη φορά στη Εθνική τους μεταθυμόμαστε πολύ χαρακτηριστικά. Την ίδια χρονιά, μετά από 2 μήνες στην ουσία, όπου μεσολάβησε μια προετοιμασία μήνυ που κάναμε τότε στον Βόλο, αν θυμάμαι καλά, στην Πορταριά, πήγαμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, όχι με φόρμες Μπαρτσελόνα αυτή τη φορά, με φόρμες Ελλάς, ήταν κανονικές. Και ήταν η δεύτερη μεγάλη μου επιτυχία, πολύ κοντά με την πρώτη, που βγήκα και παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων. Και εκεί πια γυρνώντας στο σπίτι πολύ χαρούμενη, υπήρξε η οικογενειακή συνειδητοποίηση, θα το λέγαμε, ότι πλέον, μέχρι τώρα λέγαμε, βλέποντας και κάνοντας, λέγαμε ότι το βλέπω και λίγο σαν παιχνίδι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι, αυτό που λένε, γύρισε τη βίδα και σου. Τις δύο σοβαρές επιτυχίες. Γύρισε η βίδα και το είδες και εσύ πολύ πιο σοβαρά. Και αυτές τις δύο σοβαρές επιτυχίες, ναι, ακριβώς. Πρέπει, έχω την υποχρέωση να το δω σοβαρά, γιατί φαίνεται ότι θα καταφέρνω και θα είναι κρίμα εάν δεν το δω σοβαρά. Κάπως έτσι το είπαμε. Ναι. Άρα φτάνουμε 1997 και εκείνη που ουσιαστικά ο Αλέξανδρος ο Νικολαίδης αποφασίζει να δει τον πρωταθλητισμό του Ταεκβοντό πιο σοβαρά και να ξεκινήσει την προετοιμασία του, γιατί μετά από 3 χρόνια έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σίδνεϊ. Ναι, ήταν η διαδικασία τότε διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων από την Αθήνα και από τη Ρώμη, αν θυμάμαι καλά, ήταν η δεύτερη που είχαν φτάσει στην τελική φάση. Mm-hmm. Την ημέρα που αποφασίστηκε το ότι η Αθήνα θα είναι η διοργανώτρια χώρα του 2004, ήμασταν σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων πάλι, το οποίο διεξαγόταν στην Πάτρα και ήταν 2 ημέρες πριν αγωνιστώ. Περιμέναμε όλοι με αγωνία το αποτέλεσμα της απόφασης της Ολυμπιακής Επιτροπής για το πού τελικά θα γίνουν οι αγώνες. Φυσικά και εμείς θέλαμε πάρα πολύ να γίνουν στην Αθήνα, και όταν ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα κάποια στιγμή εκείνη την ημέρα, υπήρξε τεράστια χαρά, αλλά υπήρξε και ένα πολύ μεγάλο focus, όπως το είπες, ότι ναι, ξέρω ότι το 2000 είναι κοντά, γιατί ήδη το Taekwondo το 2000 είχε αποφασιστεί ότι θα συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά το 2004 το να αγωνιστείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ίδια σου τη χώρα είναι κάτι το οποίο δεν έχουν όλη την χαρά, την συγκλονιστική χαρά να το βιώσουν. Και για εμάς που αγωνιστήκαμε, για όσους ήθελαν να αγωνιστούν, ήταν ένα έξτρα κίνητρο. Και το 97 τότε, μετά και από αυτό, τότε κλείδωσε εντελώς η υπόθεση και είπαμε ότι τέλος πηγαίνουμε για το 2000. Ό,τι βγει να βγει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού συμμετείχα και σε μια κατηγορία όπου ήμουνα με μεγάλη διαφορά ο μικρότερος. Τα βαρέων βαρών είναι μια δύσκολη κατηγορία για τους νεαρότερους σε ηλικία, γιατί είναι πιο βαρύ το παιχνίδι, πιο δυνατοί άντρες, πιο πολύ το ξύλο, αν μπορεί να πει κάποιος, που δεν πέφτει ουσιαστικά ξύλο. Πόντους θες να πάρεις, αλλά υπάρχει και πόνος, υπάρχει και χτύπημα. Ναι. Οπότε λέγαμε τότε πάμε το 2000 και ό,τι γίνει έγινε, και το 2004 να είμαστε όσο πιο έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς της χώρας μας. Μπορούμε. Ναι, ναι. Φτάνει λοιπόν, επειδή φτάνει λοιπόν το Σίδνεϊ,
Παίρνει την πρόκριση για του Ολυμπιακού, δίνει πολύ μεγάλη μάχη γι' αυτό. Το πετυχαίνει, καταφέρνει και μπαίνει στην πρόκριση για του Ολυμπιακού. Είναι μια στιγμή η Ολυμπιακή του Σίδνη του 2000 που έχουν στιγματίσει όλου του Έλληνε και φαντάζομαι ένα παραπάνω εσένα και το ατύχημα που είχε δυστυχώ σπάζοντα το πόδι σου πάνω στον αγώνα. Τον κάθε έναν, ξέρετε, είμαι τη άποψη ότι ο κάθε ένα από κάθε γεγονό στιγματίζει για του δικού του λόγου. Έτσι. Έτσι. Εμένα, άσχετα αν έχει. Αν το αποτέλεσμα δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό που ήθελα, εμένα οι μνήμες τελικά που μου έχουν μείνει από αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες δεν είναι αναγκαστικά αρνητικές. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ναι, σίγουρα μου άφησαν μια άσχημη γεύση, αλλά ίσως και αν δεν υπήρχε, καταρχήν ήταν μια πάρα πολύ θετική εμπειρία από την άποψη ότι πρώτη φορά βρέθηκα να είμαι συναθλητής με ανθρώπους τους οποίους μέχρι εκείνη την ημέρα τους έβλεπα στην τηλεόραση και τους θαύμαζα και τους είχες πρότυπα. Και φώναζα και τσίριζα για τις επιτυχίες τις οποίες έκαναν. Ακριβώς. Δηλαδή το ότι βρέθηκα στο Ολυμπιακό χωριό να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με την ομάδα της Άρης Βαρών ή με τον Νίκο τον Κακλαμανάκη ήταν κάτι που εγώ στην ηλικία των 19 ετών τσιμπιόμουν και έλεγα δεν ξέρω αν συμβαίνει τώρα αυτό πραγματικά. Αλεξανδρέ, μου συμβαίνει τώρα, είναι αλήθεια αυτό που μου συμβαίνει. Θα σε διακόψω για μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε τι ώρα είναι, γιατί γνωρίζω ότι χρειάζονται, είμαστε και αυτά. Ναι. Μισό λεπτάκι, δεν σε κλείνω. Μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε τι ώρα είναι και επανερχόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και πάλι. Απλά ξέρεις τι με εντυπωσίασε. Ναι, παρακαλώ, πες Αλεξανδρέ. Για να τελειώσω αυτό και να πεις ό,τι θέλεις. Ήταν για μένα μια στιγμή που τυμπιόμουν για να. Αν πραγματικά συμβαίνει αυτό που μου συμβαίνει, είχα αυτόν τον τραυματισμό που σίγουρα δεν ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο και για ένα περίπου 1,5 χρόνο επιστρέφοντας με γέμισε με προβληματισμό και δεν ήξερα καν αν θα μπορέσω να συνεχίσω να ασχοληθώ με το άθλημα λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, αλλά είναι μια διαδικασία που εκ των υστέρων ίσως και να αποδεικνύεται ότι μου έκανε καλό σαν χαρακτήρα, σαν αθλητή, γιατί ο δρόμος του πρωταθλητισμού μόνο εμπόδια έχει να σου πετάξει μπροστά. Mm-hmm. Πολύ σπάνια σου έρχονται εύκολα οι καταστάσεις στα χέρια σου. Οπότε όταν πέρασα από αυτό το εμπόδιο και τα κατάφερα και ξαναφόρεσα τη στολή μου και έκανα τις προπονήσεις μου, τότε ένιωθα ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μου συμβεί και να με σταματήσει, εάν δεν θέλω εγώ να σταματήσω. Δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη διαδικασία και το σοκ που πέρασες. Γέμισα με αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Ναι, γέμισα με αυτοπεποίθηση. Να πούμε βέβαια ότι το πόδι σου είχε μια ευπάθεια. Γιατί είχε σημειωθεί ένα γεγονός ένα χρόνο, 1,5 χρόνο πριν, τους Ολυμπιακούς. Στην πρώτη προπόνηση που είχα πάρει την πρόκριση, όπως είπες, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο κόσμος να γνωρίζει ότι όποιοι βλέπει τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι κάποιοι που απλά πάει όποιος θα είναι εκεί. Έτσι. Όσοι δεν γνωρίζουν, λοιπόν, για να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το κάθε άθλημα έχει την δική του διαδικασία και ανάλογα τα πόσα άτομα προκρίνονται. Και το δικό σας άθλημα έχει 16. Τα αθλήματα. 16 αθλητές, 16 top αθλητές για να προκύψουν αυτοί, είτε προκύπτουν από ένα παγκόσμιο ranking, είτε από προκριματικούς αγώνες τύπου πανευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους, όπου έτσι περνάνε οι πρώτοι δύο ή τρεις, ή ανάλογα το τουρνουά ή όπως έχει αποφασίσει. Πολύ σωστά το λες, για να καταλάβει ο κόσμος, για να καταλάβει ο κόσμος ότι εσύ προκρινώσουν σε Ολυμπιακούς, όπου συμμετείχαν οι 16 και μόνο 16 από όλο τον κόσμο. Οι 16 καλύτεροι. Ακριβώς, ναι. Εγώ, οι υπόλοιποι, όλα τα παιδιά, από όσους βλέπετε να αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός από τη διοργανώτρια χώρα η οποία έχει ελεύθερη συμμετοχή, όλοι οι υπόλοιποι όσους βλέπετε έχουν περάσει από μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη πρόκρισης και όλοι αξίζουν να βρίσκονται εκεί. Επίπονη και χρονοβόρα. Πρόκριση που... Και πολύ δύσκολη και πολύ χρονοβόρα και πολύ στρεσοφόρα και όλα. Όσο πιο δύσκολο μπορεί να σκεφτεί κάποιος, όλα τα επί. Μπορεί να το προσθέσει στην εξίσωση. Ναι, ναι, ακριβώς.
Και μετά στην, όταν πήρα την πρόκριση λοιπόν, ακολούθησε ένα διάστημα περίπου ενός μήνα, μια έτσι ξεκούραση. Και στην πρώτη προπόνηση όπου μαζί με τον πατέρα μου ανέβηκα πάνω στο μηχανάκι, ο πατέρας μου οδηγούσε για να πάμε για να κάνω την πρώτη προπόνηση, για να ξεκινήσω την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε του Σίδνεϊ. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, έπεσα πάνω μας ένα αυτοκίνητο που εγώ έσπασα το πόδι μου, το οποίο ξανά έσπασα όπως είπες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ μετά από έναν χρόνο. Και ο πατέρας μου και αυτός έπαθε μια ζημιά στο πόδι, τότε δεν το έσπασε ευτυχώς, αλλά και αυτού η ζημιά ήταν αρκετά μεγάλη. Είχα φορέσει τότε, θυμάμαι, το γύψο για ένα τρίμηνο, δεν κρατιόμουν να το βγάλω γιατί νιώθω ότι ο χρόνος περνάει. Κάθε ημέρα που δεν κάνω προπόνηση κάνουν οι αντίπαλοι μου, οπότε κάθε μέρα που περνάει εγώ βρίσκομαι χαμένος σε σχέση με αυτούς. Ναι. Υπήρχε μια σχετική πίεση από εμένα για να βγάλω το γύψο γρήγορα. Πολλές φορές οι γιατροί σε αυτό το επίπεδο είναι αναγκασμένοι να πάρουν αποφάσεις οι οποίες δεν είναι συμβατικές. Δηλαδή, αν έσπαγες εσύ, χτύπα ξύλο το πόδι σου ή ο κάποιος που πηγαίνει σε μια δουλειά καθιστική ενός γραφείου, έτσι. Η απόφαση που θα πάρει ένας ορθοπαιδικός γιατρός για το πότε θα βγάλει το γύψο είναι πολύ διαφορετική από το πότε θα το βγάλω εγώ. Ναι. Οι γιατροί με τη δική μου την πίεση πήραμε το ρίσκο όλοι μαζί να βγάλω το γύψο λίγο νωρίτερα από τη βιβλιογραφία τότε μας έλεγε να το βγάλουμε. Δεν μου έδωσε σήματα, να σου πω την αλήθεια, μέχρι την ημέρα που αγωνίστηκα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά το κάθε ένα θέλει τον χρόνο, το φάνηκε ότι τελικά το έβγαλε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και μέσα σε μια φάση του αγώνα το πόδι μου στην ουσία το άκουσα να σπάει. Ναι, ναι. Έσπασα πολλά εκεί, ναι. Να σου πω την αλήθεια, πολλά περισσότερα. Θεωρώ ότι πιο πολύ πρέπει να πόνεσες, αλλά μέσα σου, πρέπει να πόνεσες μέσα σου παρά για το πόδι σου. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το πιο δύσκολο ήταν η διαχείριση του μετά. Ότι όλα αυτά που τράβηξα ήταν τζάμπα. Mm-hmm. Ήταν τζάμπα όλα αυτά που τράβηξα. Και η αβεβαιότητα, γιατί με το που έσπασα το πόδι μου κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο τότε, θυμάμαι, στο Σίδνεϊ, όπου οι γιατροί δεν ήταν και πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό που έβλεπαν. Οπότε η αβεβαιότητα μου τρυπούσε το μυαλό στην ουσία εκείνο το διάστημα, αλλά όπως είπα όλα είναι τρόπος διαχείρισης ψυχολογικής και εφόσον ήμουν αρκετά τυχερός και επίμονος μαζί με τις ενέργειες των γιατρών μου ώστε να καταφέρω τότε να κάνω καλά το πόδι μου και να ξαναμπω στα τέρεμ, τότε από εκεί και μετά νιώθω ότι δύσκολα κάτι θα μπορέσει να με σταματήσει. Δηλαδή μόνος μου, εάν αυτό πυροβοληθώ, από εκεί ένιωσα πολύ πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου ότι δεν μπορέσει κάτι να με πάει πίσω, κάπως έτσι. Νομίζω ότι διαβάζοντας και μαθαίνοντας για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, έχω εντυπωσιαστεί από το χρονικό διάστημα εκείνο και μετά για το πόσο πολύ ήθελες να βρίσκεσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Γιατί για να καταλάβει ο κόσμος, έχουν περάσει οι Ολυμπιακοί του Σίδνεϊ, επιστρέφεις απογοητευμένος, σοκαρισμένος, με ένα σπασμένο πόδι στην πατρίδα. Ξεκινάς ένα Γολγοθά για να επαναφέρεις το, με εγχειρήσεις για να επαναφέρεις το πόδι σου και συνάμα να έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να συμμετάσχω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που είναι στην πατρίδα μου. Το ήταν το κίνητρο, έτσι. Ναι, ο στόχος, πριν, το κίνητρο. Όμως φτάσω, ακριβώς, πριν όμως φτάσω σε αυτό το κίνητρο, εγώ δεν μπορώ παρά να μην ξαναπώ δημόσια, όπως έχω πει και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, ο ελληνικός τύπος, την παρουσία μου, τον τραυματισμό μου και την επιστροφή μου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ, εμένα στην ηλικία που ήμουνα ήταν κάτι που χρειαζόμουν πάρα πολύ και ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι. Νομίζω ότι το έχεις πει ότι αισθάνθηκες σαν Ολυμπιονίκης. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Όπως ακριβώς το λέτε. Ένιωσα ότι γύρισα ένα μετάλλιο. Ο τρόπος που με αντιμετώπισαν οι δημοσιογράφοι, ακόμα και το γεγονός ότι υπήρχαν οι γνωστές τότε εκπομπές όπου όλοι μαζί οι Ολυμπιονίκες έδιναν το παρόν για να κάνουν μια κοινή συνέντευξη, είχα κληθεί σε μία από αυτές τις συνέντευξεις χωρίς να έχω μετάλλιο. Αυτό για μένα ήταν για ένα παιδί 19 ετών, 20 ετών με έναν τέτοιο τραυματισμό, παίζει καταληκτικό ρόλο στην ψυχολογία του και για το ότι νιώθει ότι
δεν γύρισα με μία τρύπα στο νερό, κάτι έκανα, ο κόσμος είπε την αξία μου. Οπότε νιώθω ότι είμαι ένας κάποιος όπου θα μπορεί κάποιος να ποντάρει επάνω μου και να περιμένει από εμένα κάποιες επιτυχίες. Ναι, είναι εντυπωσιακό το ότι μετά, ας πούμε, γυρίζεις, παίρνεις, φαντάζομαι και κίνητρο ήταν το 2004, παίρνεις και αυτό το ψυχολογικό push από όλο τον κόσμο που σε αντιμετωπίζει σαν Ολυμπιονίκη, γιατί πραγματικά στα μάτια μας νιώσαμε όλο αυτό που περνούσες και εσύ. Και έρχονται λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και θα πω κάτι τώρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μου στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά και συγχαρητήρια για σένα, Αλέξανδρε, και ότι κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα και τους ευχαριστούμε. Εγώ θα κάνω έτσι λίγο ένα γρήγορο πέρασμα 2004-2008 που είναι αυτά τα πιπεράτα τα εκτός αθλήματος, το ότι υπάρχει ένας Αλέξανδρος που πάει σε δύο Ολυμπιάδες, 2004 και 2008, και στις δύο παίρνει τη δεύτερη θέση, παίρνει το ασημένιο, αλλά χαμογελάω γιατί στη μία δεν υπάρχει φωτογραφία σου που να χαμογελάς και αυτή είναι η Ολυμπιάδα του 2004, κάτι το οποίο το απόλαυσες μάλλον το 2008 στο Πεκίνο, ναι. Κοιτάξτε, το παρατήρησες, ναι. Ναι, ναι, σου είπα, έχω διαβάσει για σένα, έχω μάθει και για τα αποδυτήρια, ναι. Πολλά νεύρα το 4 έχεις. Okay. Ναι. Λογικό, κοιτάξτε, λογικό, ναι, λογικό, Αλέξανδρε, λογικό. Νομίζω ότι καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα όμορφα. Έτσι. Εύχομαι πραγματικά σε οποιονδήποτε ακούει την εκπομπή και όποιον μεταφερθεί αυτό, εύχομαι να έχει την χαρά ή ο ίδιος ή κάποιος γνωστός του να νιώσει το συνέστημα να αγωνίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ίδια στη χώρα. Το 2004 όλοι θυμόμαστε ότι ήταν μια πάρα πολύ ευτυχισμένη περίοδος για την Ελλάδα. Ναι. Υπήρχε γενικά αυτή η εφορία, σε όλα τα επίπεδα, Αλεξάνδρε, ήμασταν καλά. Υπήρχαν πολλά χαμόγελα, υπήρχε πολύ ευτυχισμένο κλίμα, ήταν όλα υπέροχα. Εγώ κατέβηκα σε αυτούς τους αγώνες όντας πολύ πολύ καλά προετοιμασμένος. Έχασα στον τελικό από τον Κορεάτη με τον νοκάουτ, το οποίο όποιος το δαιμονοποιεί ή όποιος το βλέπει, εντάξει, είναι το νοκάουτ είναι κάτι σημαντικό στο τέκβοντο, αλλά όχι για εμάς που αγωνιζόμαστε. Για εμάς έχουμε βγει, έχουμε βγάλει, ξαναβγαίνουμε, ξαναβγάζουμε. Έτσι είναι το άθλημα. Είναι σαν να τρώει κάποιος θερμοφύλακας γκολ έξω από μεγάλη περιοχή. Αυτό είναι το άθλημα. Δεν φας τον γκολ έξω από μεγάλη περιοχή. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σωστά. Αλλά εμένα με πέραξε πάρα πολύ τότε. Νομίζω κιόλας επειδή ένιωθα ότι μπορώ αυτό το αθλητή να τον κερδίσω, αλλά και επειδή αυτό συνέβη μπροστά σε 9.000 κόσμο, συμπατριώτες μου που ήθελαν πάρα πολύ να κερδίσω. Ήταν επιπλέον άγχος. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι επιπλέον άγχος αυτό, Αλέξανδρε. Το ότι μπαίνεις, φαντάζομαι δεν ήσουν και τόσο μαθημένος, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο δεν βλέπεις τόσο συχνά 9.000 κόσμο μέσα σε ένα γήπεδο. Εντάξει, και μιλάμε για τη... Καθόλου μαθημένος. Καθόλου μαθημένος. Αυτό. Δηλαδή ήταν μια... ίσως ήταν και λίγο πίεση. Εμείς αγωνιζόμασταν πάντα μεταξύ... Συγγενών και φίλων. Συγγενών και φίλων αγωνιζόμαστε. Ναι. Το αν είναι πίεση ή όχι έγκυται στον χαρακτήρα του κάθε ένα. Υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν, ξέρω δηλαδή, στις αθλητές μου και όχι μόνο στο τέκοντο. Μιλάω γενικά από το 2-4 που τους δυσκόλεψε πάρα πολύ το γεγονός ότι υπήρχε πολλοί κόσμος να τους στηρίζει. Υπήρχαν και άλλοι, εγώ ευτυχώς συγκαταλέγουμε στους δεύτερους, όπου το απολαύσαμε πάρα πολύ αυτό με την συμμετοχή του κόσμου. Σίγουρα φάνηκε λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να το συνηθίσεις, αλλά από ένα σημείο και μετά, να καταφέρεις να είσαι αρκετά συγκεντρωμένος στον αγώνα, τότε οι φωνές ακούγονται σαν βουητά γύρω-γύρω και τις ακούς μόνο όταν πρέπει να τις ακούσεις. Και τι δίνει σημασία όταν πρέπει να τις δώσεις. Και εδώ θέλω να καταγγείλω τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, γιατί την ημέρα του τελικού και μετά την απονομή καθυστέρησε την απονομή.
Θέλω να τον καταγγείλω δημόσια ότι ο κύριος Νικολαίδης καθυστέρησε το πρόγραμμα της απονομής γιατί δεν ήθελε να βγει έξω να παραλάβει το μετάλλιο του. Δεν ήθελα να βγω να παραλάβω το μετάλλιο, αλλά σαν γνήσιος Έλληνας και πόντιος, βγήκα να του πάρω το μετάλλιο όταν έρθει η μητέρα μου και με μάλωσε για να βγω να το πάρω το μετάλλιο πίσω. Όταν ήρθε η Ελληνίδα μαμά, Ναι. Νομίζω ότι ναι, όλοι όλη μπροστά στη μαμά μας. Σε περιμένει όλος ο κόσμος. Έτσι, έτσι. Μου είπε βγες έξω, περιμένει όλος ο κόσμος, αυτά δεν είναι πράγματα. Έτσι. Βγήκαμε μισή καρδιά είναι η αλήθεια, για να τον πάρω το μετάλλιο. Ήτανε πολύ... ήταν λάθος από μεριάς μου αυτό, ήταν αχαριστία γιατί... Όχι μωρέ, εντάξει, Αλέξανδρε, μετάλλιο... δεν πρέπει να κρίνουμε τόσο εύκολα τον αυτό μας, πρέπει να λίγο να μπαίνουμε και στη θέση του κάθε αθλητή, του τι περνάει εκείνη την ώρα, δηλαδή το μόνο εύκολο εγώ απ' έξω είναι να κρίνω τον οποιονδήποτε. Όμως εγώ κρίνοντας τον εαυτό μου, εκ των υστέρων όμως κρίνοντας τον εαυτό μου, λέω ότι υπό οποιοσδήποτε άλλες συνθήκες το να θεωρεί κάποιος αποτυχία όπως θεώρησα εγώ το ασημένιο μετάλλιο σε σημείο να μην θέλεις να βγεις καν στην απονομή, έχει έτσι ας πούμε κάποιο κομμάτι το οποίο δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή η πραγματική αξία του μετάλλιου φυσικά και δεν ήταν αυτή. Εντάξει, είναι τεράστια η επιτυχία που κατάφερες, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει, εσύ ίσως είχες μεγαλύτερες απαιτήσεις, ίσως ψιλοστράβωσες που λέμε και στη λαϊκή με τον τρόπο που ήρθε η ΙΤΑ. Και είναι φυσιολογικό γιατί αυτό που προσπαθώ να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι μιλάμε για αθλητές οι οποίοι προετοιμάζονται όχι ημέρες και μήνες, μιλάμε για χρόνια. Χρόνια πολλά, όχι ένα-δύο. Μιλάμε για χρόνια πολλά που έχουν σαν στόχο αυτό. Θα το πω λίγο. Ναι, παρακαλώ. Θα σου πω γι' αυτό. Όταν είναι να προχωρήσουμε, όταν θες να προχωρήσουμε για το 2008, ναι. Θα σου πω λίγο αυτό γιατί σε. Για την προετοιμασία και το πώς το βλέπουμε. Ναι. Κόσμος, ναι. Ακριβώς. Και ευτυχώς, εγώ για μένα έπρεπε μετά από αυτό την δήλωση που έκανες, έπρεπε η Οργανωτική Επιτροπή του 2004 να δώσει και στη μαμά ένα μετάλλιο που σε έπεισε να βγεις έξω. Ελληνίδα μάνα, Αλέξανδρε. Όσοι κάνουν πρωταθλητισμό, παιδιά, η Ελληνίδα, όλες οι μάνες, αλλά και οι Ελληνίδες, όσοι κάνουν πρωταθλητισμό και έχουν περάσει από αυτές τις δυσκολίες, γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι μερικές φορές οι γονείς και οι μητέρες και οι πατεράδες που τραβάνε, ό,τι τραβάνε δίπλα τα παιδιά, ίσως να αξίζουν και αυτοί όσο μετάλλιο έχουν πάρει τα δύο παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ στρεσογόνο για τους γονείς η διαδικασία στην οποία περνάνε τα παιδιά και το να μπορέσεις να διαχειριστείς, να κρατήσεις μια οικογένεια και ταυτόχρονα να τρέχεις στο σπίτι σου ένα τόσο μεγάλο άγχος καθημερινό είναι κάτι γενναιόδορο. Αλέξανδρε, αυτό είναι ωραία πάσα που μου δίνεις. Γιατί πριν κάνα μήνα περίπου είχα εδώ στην εκπομπή τα τρία κορίτσια της Τετράκοπου, της Εθνικής Ελλάδος Νεανίδων που έχουν πάρει το Πανευρωπαϊκό. Και όταν κάποια στιγμή μου είπαν το πρόγραμμά τους, το τι κάνουν καθημερινά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, για να μπορέσουν και αυτές να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, τα ωράρια, λέω ότι. Αυτοί οι γονείς που ξυπνάνε από τις 6 ώρα το πρωί, γιατί μιλάμε για παιδιά 16, 17, 18 χρονών, πρέπει να τα μεταφέρουν με τα αυτοκίνητά τους. Ακριβώς. Και λέω πόσο σημαντικό είναι και η στήριξη των γονιών. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μέχρι ένα σημείο πολύ πιο σημαντικό και προβλήματι τον αθλητή η στήριξη του γονέα. Είναι η στήριξη των γονιών. Κοιτάξτε, για να γίνει, προφανώς φαντάζομαι ότι θα μας φτάσει ο χρόνος στο τέλος λίγο για να τα συζητήσουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα 12 λεπτό, γιατί μετά θα μας δίνουν μετά. Ωραία. Θα μας δίνουν, εντάξει. Okay, εντάξει. Άμα μπορεί και ο Γιώργος εκεί πέρα ο Ζαγόρας, άμα είναι, ίσως μας αφήσει λίγο παραπάνω, να μπορέσουμε να το πιέσουμε λίγο. Ναι, θα το πούμε, Κοίταξε. Είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει ένα τρίπτυχο για να τα καταφέρει ένας αθλητής να έχει επιτυχίες. Τώρα επιτυχίες, ανάλογα το άθλημα, ανάλογα το επίπεδο του αθλητή, επιτυχίες για το προσωπικό του επίπεδο, μιλάμε έτσι, το πόσο μπορεί να φτάσει ο καθένας. Ένα είναι το πόσο το θέλει και το πόσο προσπαθεί ο ίδιος. Mm-hmm. Δύο είναι σίγουρα οι συνθήκες στο σπίτι και το πόσο βοηθάνε αυτές οι συνθήκες για να συγκεντρωθείς. Και το τρίτο έχει να κάνει με τη στήριξη από φορείς που πρέπει να στηρίξουν τον αθλητισμό από τη βάση του και όχι μόνο την πιπρίνα του. Άμα να τελειώσουμε λίγο το κομμάτι το δικό μου το ατομικό,
να πούμε δηλαδή ό,τι θέλει να πούμε για τις δικές μου τις προσπάθειες. Ναι. Και μετά θέλω να κάνω μια γενική τοποθέτηση για το τι λείπει σήμερα ή το τι έλειπε. Θα ήθελα, θα ήθελα πάρα πολύ. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό να το κάνω. Ναι. Ωραία. Το 2008 λοιπόν, παίρνω την πρωτοβουλία μόνος μου να προχωρήσω. Δεν ξέρω αν ήθελες να πούμε τίποτα άλλο για το 2004. Όχι, σε αφήνω να παίξεις μπάλα. Φτάνω στους αγώνες του Πεκίνο. Έχουν περάσει 4 χρόνια αιμονικής προετοιμασίας, γιατί πια μου είχε γίνει αιμονή το χρυσό μετάλλιο το 2008. Έμεινα σχετικά μακριά από τραυματισμούς, γιατί κανείς δεν μένει μακριά από τραυματισμούς όντας στον πρωταθλητισμό και ιδίως σε αθλήματα επαφής και δύναμης όπως είναι το τέκβοντο. Ήταν σχετικά καθαρές οι χρονιές μου από τραυματισμό, ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια όταν πλησίαζα στους αγώνες στο Πεκίνο. Φτάνω στο... παίρνω την πρόκληση, φτάνω στο Πεκίνο, αγωνίζομαι πρώτο μου αγώνα με έναν αθλητή από το Καζακστάν, ο οποίος δεν τον γνώριζα, δεν είχα αγωνιστεί ποτέ ξανά μαζί του, δεν ήξερα και πάρα πολλά. Δεν μπαίνω πάρα πολύ καλά στο πρώτο αγώνα και φτάνω στο σημείο ο αγώνας να λήξει ισοπαλία. Πράγμα που σημαίνει ότι πηγαίναμε στον τέταρτο γύρο, τότε υπήρχε ο ξαφνικός θάνατος. Ξαφνικός θάνατος, ναι. Όπου ο ποιος έπαιρνε τον επόμενο πόντο, ταυτόχρονα προχωράει και στην διάρκεια του, στη συνέχεια του τουρνουά. Είναι σαν το ξαφνικό γκολ στο ποδόσφαιρο, το χρυσό γκολ, λοιπόν, δηλαδή όποιος πάρει τον επόμενο πόντο κερδίζει. Ναι. Ναι. Ο αγώνας στο τέκβοντο πια διαρκεί 3 δίλεπτα, άρα μιλάμε για 6 λεπτά. Καταβαίνοντας εγώ, όταν έληξε ο τρίτος γύρος και είχε λήξει πια ισοπαλία και γνωρίζαμε ότι θα πάμε στον τέταρτο γύρο, καταβαίνοντας πέρασε ένα τεράστιο flashback μέσα στο μυαλό μου που κατάλαβα ότι 4 χρόνια σκοτωνόμουν κάθε μέρα για 6 λεπτά. Ήταν το μοναδικό πράγμα που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θυμάμαι ότι και ο προπονητής μου, ο Δημόπουλος ο Κώστας, τότε μου μιλούσε, μου έδινε οδηγίες. Με το ένα το αυτί τον άκουγα, με το άλλο μου το αυτί, πώς να σου πω, ήταν το μυαλό μου μοιρασμένο στη μέση. Το υπόλοιπο μισό του μυαλό μου σκεφτόταν 4 χρόνια δεν ήρθες μόνο για 6 λεπτά. 4 χρόνια δεν ήρθες μόνο για 6 λεπτά. Αυτό το πράγμα συνέχισε να επαναλαμβάνω στον εαυτό μου. Αυτό είναι το επίπεδο του άγχους το οποίο περνάνε οι αθλητές που έχουμε σαν κορονίδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, γιατί υπάρχουν και αθλήματα τα οποία, ας πούμε, και είναι πολύ σημαντικό, κάποιοι βλέπουν πολύ σημαντικό, αλλά όλοι οι αθλητές του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου δεν θεωρούν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Έχουν τα Euro, έχουν τα Mondial, έχουν διοργανώσεις άλλες, τα Champions League και τα λοιπά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ναι. Αλλά για εμάς, εμείς οι υπόλοιποι χωρίζουμε τη ζωή μας σε τετραετίες. Αυτό ο κόσμος λίγο θέλει να το κρατήσει στο μυαλό του και όταν μιλάει, όταν έχει μπροστά του κάποιον αθλητή που κάνει ένα από αυτά τα αθλήματα που περιμένει πώς και πώς να φτάσει ξανά η Ολυμπιακή χρονιά, να ξέρει ότι μιλάει με έναν άνθρωπο που εγώ προσωπικά, ας πούμε, θυμήθηκα, θυμάμαι τώρα ότι το 2004 αγωνίστηκα 29 Αυγούστου. Την επόμενη μέρα το πρωί που ξύπνησα, ναι, κατάλαβα ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος ότι θα υπάρχει και 30 Αυγούστου 2004. Η ζωή μου, τα σχέδια της σταματούσαν 29 Αυγούστου. Και έτσι είναι όλοι οι αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται. Συγκλονιστικό αυτό που λες. Αλλά το έχω ξαναπεί ότι δυστυχώς είναι μερικά αθλήματα τα οποία μπορεί να αγωνίζεσαι 4 χρόνια από το πρωί ως το βράδυ, να προπονείσαι, να προετοιμαστείς για έναν αγώνα 2, 3, 5, 6 λεπτών. Όπως είναι η ενόργανη, όπως είναι το taekwondo. Δεν ξέρω να σου πω την άλλη. Ναι. Κοίταξε, υπάρχει και χειρότερα. Ένας αθλητής του στίβου στα 100 μέτρα, η κούρσα του μπορεί να κρατήσει 10 δευτερόλεπτα για να πάει σπίτι του. Σωστό. Δηλαδή, να του σκεφτεί λίγο ο κόσμος. Σωστό. Ή μπορεί κάποιος αθλητής του σάλματα στο στίβο με 3 άκυρα να γυρίσει σπίτι του. Καταδύσεις, έχει πολλά αθλήματα. Κίνητρο, ακριβώς. Ή να βρει κίνητρο και στένος να ξανακάνει άλλα 4 χρόνια προετοιμασία
για να... μήπως και εμφανιστεί καλύτερος για να τα καταφέρει. Και εδώ είναι που μπαίνει το, πόσο πολύ βοηθάτε ένας αθλητής από κράτη, από χορηγούς, από οτιδήποτε. Γιατί δεν θα ξέρω. Πω, χωρίς να θέλω να αυτή τώρα. Θέλω αυτή η τοποθέτησή μου να είναι περισσότερο επικοδοματική και, όχι τόσο καταγγελτική, από την άποψη ότι το να καταγγείλεις κάτι δεν διορθώνει το πρόβλημα. Το θέμα είναι να το καταλάβουν όσοι είναι να το καταλάβουν για να γίνει κάτι, ώστε οι επόμενοι να μην περάσουν αυτά που πέρασαν οι προηγούμενοι. Αυτή τη στιγμή, αυτός, οι αθλητές που στηρίζονται από την ελληνική πολιτεία, όχι αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε σήμερα, από τότε που θυμάμαι εγώ τον ελληνικό αθλητισμό, οι αθλητές που στηρίζονται από την ελληνική πολιτεία διαχρονικά, δεν μιλάω, δεν έχει σχέση ούτε με πολιτικές επιλογές ούτε με κυβερνήσεις, είναι έτσι απλά το σύστημα στην Ελλάδα, είναι αυτοί που δεν το χρειάζονται. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας Ολυμπιονίκης έχει κάποια ευερκετήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή του για να το εξασφαλίσουν μία συνέχεια χωρίς ανασφάλεια, δηλαδή θα πάρει μία θέση είτε στα σώματα ασφαλείας είτε σε κάποια άλλη υπηρεσία για να μπορέσει να έχει έναν μισθό και κάποια στιγμή να βγει σε σύνταξη. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί που πήραν μία επιτυχία θα έχουν αυτά τα ευεργετήματα και αυτό θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά τους με τους άλλους, οι οποίοι θα προσπαθούν να τους φτάσουν χωρίς να έχουν τίποτα. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία εγώ ανταγωνιζόμουν σε συνέχεια της καριέρας μου, είχαν πιο δύσκολο έργο, από την Ελλάδα μιλάω έτσι, είχαν πιο δύσκολο έργο μπροστά τους, ώστε να φτάσουν στο σημείο να με αντιμετωπίσουν από ό,τι είχα εγώ. Εγώ είχα κάποια ευεργετήματα, όπως είπα, είχα και κάποιους χορηγούς, οι οποίοι οι χορηγοί τότε με βοηθούσαν για να μπορώ να έχω και τους γιατρούς μου, να μπορώ να έρθω και τα ταξίδια μου για τους αγώνες, να μπορώ να έχω κάποια πράγματα. Τα παιδιά όμως που ανταγωνιζόμουν στο εσωτερικό είχαν πολύ περισσότερα εμπόδια να επιδείξουν από εμένα, όπως είχα και εγώ πολύ περισσότερα εμπόδια να επιδείξω πριν κάνω την επιτυχία που έκανα την πρώτη για να μπορέσω να έχω αυτά τα εφόδια. Οπότε η πραγματική εικόνα του αθλητισμού σε κάθε χώρα δεν είναι η εικόνα της βιτρίνας του, δηλαδή σήμερα, όσο και αν είμαστε περήφανοι και εσείς και εγώ και όλοι, και για τον Λευτέρη του Πετρούνια και για την Κατερίνα τη Στεφανίδη και για τα υπόλοιπα τα παιδιά τα οποία φέρνουν τεράστιες επιτυχίες και μακάρι να φέρνουν ακόμα περισσότερες στο Τόκιο, δυστυχώς η εικόνα δεν είναι αυτή του ελληνικού αθλητισμού. Θα δανειστώ τη δήλωση του Λευτέρη του Πετρούνια από προς τιμήν του όταν γύρισε από το τελευταίο το πάθημα που πήρε το χρυσό μετάλλιο στην αποδοχή που έγινε από τους δημοσιογράφους. Ο Λευτέρης με πάρα πολύ μεγάλη επιθυνότητα και με πολύ μεγάλη αγάπη προς τους αθλητές του, στις δηλώσεις του, είπε ότι είμαστε 7 μήνες απλήρωτοι και αν εγώ δεν το χρειάζομαι, γιατί εγώ έχω τους χορηγούς μου ή έχω κάποια σχετική άνεση λόγω των επιτυχιών μου, τα υπόλοιπα παιδιά, οι 7 συναθλητές μου δηλαδή που αγωνίζουμε κάθε μέρα μαζί τους και κάνω προπόνηση, είναι θέμα επιβίωσης για αυτούς. Αυτό πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξουν συνθήκες ώστε να μην είναι, ιδίως τώρα που τα πράγματα οικονομικά τα τελευταία 7-8 χρόνια και θα συνεχίσουν δυστυχώς από ό,τι φαίνεται να είναι δύσκολα, να μην είναι όλο το βάρος πάνω στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειας και αν μπορεί να στηρίξει μια οικογένεια, αν έτυχε κάποιο παιδί να έχει ταλέντο σε ένα άθλημα, να είναι αρκετά τυχερός να έχει μια οικογένεια με οικονομική επιφάνεια που να μπορεί να το στηρίξει στην προσπάθειά του στον προβλητισμό. Αυτό δεν είναι ούτε ίσοι όροι, ούτε ίσες ευκαιρίες για τον αθλητισμό και είναι εντελώς αντίθετο σε αυτό που προσδέει ο αθλητισμός. Δηλαδή οι ίσες ευκαιρίες, οι ίσοι όροι, οι ίσες συνθήκες όπου θα πρέπει να αγωνίζονται όλοι απέναντι ένας με τον άλλο. Αλεξάνδρε, θέλω να σε ρωτήσω τόσα πολλά και δυστυχώς ο χρόνος δεν μας φτάνει. Θέλω να μου υποσχεθείς δημόσια ότι στα κοντά θα σε ξαναέχουμε, γιατί θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε και άλλα πράγματα πέρα από τον αθλητισμό. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Με μεγάλη μου χαρά. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμώ και μου αρέσει το ότι μπήκες ακόμα και στην πολιτική και είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή στον αέρα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία όχι κομματικοποίησης, πολιτικοποίησης,
να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα κοινά όλοι μας. Πρέπει να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία το να ψάξουμε το πώς νιώθουμε ο καθένας ότι μπορεί να γίνει από τη δική του σκοπιά και από το πώς βλέπει τα πράγματα πιο χρήσιμος για την κοινωνία την επόμενη μέρα που θα σταματήσει. Εγώ δηλαδή ήμουν αθλητής, πρωταθλητής, ενέπνευσα κάποια παιδιά, όσους ενέπνευσα με τις αθλητικές μου επιτυχίες, με τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε για τον αθλητισμό, με την πορεία μου τέλος πάντων, αλλά η ζωή ευτυχώς δεν σταματάει όταν σταματάς τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Ο κάθε ένας λοιπόν, ανάλογα με τις στροφές που παίρνει η ζωή του, θα πρέπει ανάλογα με τα δικά του τα κριτήρια να βρίσκει τρόπο να διαλέγει να γίνει τόσο πιο χρήσιμος γίνεται και την κοινωνία. Αν αυτό γίνεται μέσω κοινωνικών δράσεων ή μέσω πολιτικοποίησης, είναι κάτι το οποίο είναι στο κριτήριο του καθενός και κρίνεται ο καθένας. Άσεμνα και αντιεπαγγελματικά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να τα σταματήσουμε για το λόγο το ότι θέλω να τα βγούμε και να τα συζητήσουμε αυτά στον αέρα και όπως λοιπόν είπες με μεγάλη σου χαρά, μεγάλη μου χαρά. Θα ξαναβγούμε, με θέλω να ξαναβγούμε στο επόμενο μεγάλη χρονικό μου διάστημα και να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά τα θέματα γιατί θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σου. Αλέξανδρε, πέρασα υπέροχα. Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά πώς πέρασε μια ώρα. Δεν ξέρω πώς πέρασες εσύ. Ελπίζω να το απόλαυσαν το ίδιο και οι ακροατές. Είμαι σίγουρος από τα μηνύματα που βλέπω. Είμαι σίγουρος. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και. Και δεν λέμε αντίο. Και στο Ιπανιδίν λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.